Πάντοτε ευρισκόμενοι στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, εις το 24ο κεφάλαιο, εις τον 9ο στίχο, τον οποίον δεν είχαμε, αγαπητοί μου, ολοκληρώσει την περασμένη φορά. Σας διαβάζω τον στίχο αυτόν, επίμαχος στίχος, πρώτου αιώνος, απαρχής, έκτισέ με και έως αιώνος, ουμή εκλείπω, λέγει η Σοφία, μιλώντας η ενυπόστατο Σοφία του Θεού, μιλώντας εις πρώτων προσωπικών πρόσωπων. Προτού υπάρξει δηλαδή ο χρόνος, ευθύς εξ αρχής με δημιούργησε και δεν θα πάψω, εννοείται ο Θεός Πατήρ, και δεν θα πάψω ποτέ να υπάρχω. Το επίμαχον χωρίον βρίσκεται στο ότι αναφέρεται η λέξη στο ρήμα «έκτισέ με». Ήδη κάναμε αρκετό λόγο την περασμένη φορά ότι «κτίζω» θα πει «δημιουργώ», συνεπώς αναφέρεται στα κτίσματα. Αλλά η Σοφία Θεού, δηλαδή η ενυπόστατο Σοφία του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι κτίσμα επίμαχων σημείων, διότι δημιουργήθηκε εξ αυτού και από δύο-τρία αναχωρία του βιβλίου των Παροιμιών ο αριανισμός. Είναι πραγματικά επίμαχο σημείο. Είπαμε αρκετά πράγματα την περασμένη φορά, αλλά θα επαναλάβω ότι αυτό το «έκτισέ με» αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου. Συνεπώς, το μεν σώμα της ενυποστάτου Σοφίας που εν καιρό θα ελάβαινε, αυτό βεβαίως είναι κτιστόν, αναμφισβήτητα. Διότι από την Θεοτόκον προήλθε, η οποία Θεοτόκος βεβαίως είναι κτίστη, είναι απόγονος του Αδάμ. Και όπως μας πληροφορεί ο Μέγας Αθανάσιος, ούτως έτσι, εάν ακούσομεν εν τες παροιμίες το «έκτισέν με», ούδη κτίσμα τη φύση νοήν των λόγων, δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο λόγος είναι κτίσμα, αλλά ότι το κτιστόν ενεδύσα το σώμα και υπερημών έκτισεν αυτόν ο Θεός. Αλλά αναφέρεται εις το κτιστόν σώμα, και ο Θεός έδωσε αυτό το κτιστόν σώμα, δηλαδή που σημαίνει την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, εις ημάς το κτιστόν αυτό καταρτήσας, ως γέγραπτε σώμα, είναι εν αυτό ανακαινιστήνε και θεοποιηθήνε δυνηθόμεν, για να μπορέσουμε εμείς οι άνθρωποι να ανακαινιστούμε και να θεοποιηθούμε. Γι' αυτό ακριβώς προσέλαβε το κτιστόν αυτό σώμα, το δικό μας σώμα, για να γίνουμε εμείς ότι είναι εκείνος. Είναι δηλαδή εκείνο το πατερικόν, ότι ο λόγος σάρξ γένετο, είναι η σάρξ γέννηται λόγος. Δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Εννοείται Θεός κατά χάρη. Αυτό λοιπόν σημαίνει, και όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ακόμα, εκείνο το «εθεμελίωσέ με» που αναφέρεται εις τας παροιμίας, «θεμελίωσέ με», «εθεμελίωσέ με ίσον το υπήν», είναι το ίδιο να πεις, «λόγον όντα με περιέβαλε γηήνο σώματι». Είναι το ίδιο σαν να λες ότι ενώ εγώ ήμουν λόγος, δηλαδή Θεός, με περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα, δηλαδή κτιστόν. Αλλά πρέπει όμως να το δούμε ακόμη καλύτερα και από το χώρο της Καινής Διαθήκης, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Γράφει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εφεσίους επιστολή του, προσέξατε τα αυτά όλα να τα χωνέψουμε μέσα μας, διότι η απιστία είναι άφθονη σήμερα, και εάν δούμε προσβαλωμένη την πίστη, να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την προσβολή, και τότε και εμείς να χάσουμε την πίστη μας. Λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, γράφει στην προς Εφεσίους επιστολή του, «και φωτίσε πάντας τις η οικονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό,
το τα πάντα κτίσαντι δια Ιησού Χριστού, ή να γνωριστεί νυν τες αρχές και τες εξουσίες εν της επουρανίης δια της εκκλησίας η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Δηλαδή τα πάντα, λέει, έχουν κτιστεί δια του Ιησού Χριστού, αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός Λόγος, δηλαδή η ενυπόστατο σοφία. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι και Θεός, είναι και άνθρωπος, και τα πάντα, λέει, έχουν γίνει, έχουν κτιστεί από Αυτόν για να γίνει γνωστό, λέει, στις αρχές και τις εξουσίες εν της επουρανής σε όλο τον αγγελικό κόσμο διά της Εκκλησίας, διότι ο Υιός του Θεού εφανερώθη εν τη Εκκλησία και διά της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα Του, είναι το κτιστόν σώμα Του, η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι άγγελοι εγνώρισαν τον Θεό δια της Εκκλησίας. Δηλαδή, με την ενανθρώπιση, που η ανθρώπιση είναι το σώμα του Χριστού. Ακόμη θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στην Κολασσαίης επιστολή του ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Όλα αυτά αναφέρονται στα λεγόμενα εννέα τάγματα, εννέα τάγματα. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Τα πάντα έγιναν δια του Ιησού Χριστού και για λογαριασμό του οποίου τα πάντα έχουν κτιστεί και εις αυτόν έκτιστε για λογαριασμό του. Βλέπει, λοιπόν, κανείς εδώ ότι δεν είναι δυνατόν μια κτιστή φύση να μπορεί να έχει αυτούς τους χαρακτηρισμούς, ότι αυτή η κτιστή φύση κάνει τα πάντα και τα πάντα ανήκουν σε αυτήν την κτιστή φύση. Άπαγε! Σύνταπος, βλέπει κανείς εδώ θαυμάσια ότι είναι Θεός και άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός. Ο δε Ιωάννης θα πει το γνωστό, ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεόν. Αυτός λέγει ήτο, όταν γίνεται ο κόσμος, εν αρχή, όταν εθεμελιούτο ο χρόνος και ο χώρος, ούτως, δηλαδή ο Θεός Λόγος, ειν, ήτο, υπήρχε. Πάντα δι' αυτού εγένετο, όλα έγιναν δι' αυτού, δηλαδή αυτός είναι ο Δημιουργός, και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Και δεν έγινε τίποτα, μα τίποτα, ούτε το πιο μικρό πράγμα από ό,τι έχει γίνει χωρίς αυτόν. Και θα σημειώσει συνέχεια ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και Θεός είναι ο Λόγος ή το Θεός, πάντοτε. Δεν έγινε Θεός κάποια στιγμή. Διού και του αιώνας επίησεν, γράφει στην προς Εβραίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, δια του οποίου Ιού δημιούργησε και τον χρόνο του αιώνας. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει στην αρχιερατική του προσευχή ότι ηγάπησάς με προκαταβολής κόσμου, γιατί, λέει, με ηγάπησες σύ ο Πατήρ εμένα τον Υιόν πριν θεμελιωθεί ο κόσμος. Είναι, λοιπόν, πρώτης δημιουργίας ο Υιός, άκτιστος Θεός. Γιατί δεν υπήρχε τίποτε το κτιστό πρώτης δημιουργίας. Όταν λέει πρώτης δημιουργίας, εννοεί πρώτης δημιουργίας. Οτιδήποτε που μπορεί να είναι κτιστόν. Ακόμη οι παροιμίες, το βιβλίο των παροιμιών μας λέγουν ότι πρώτου όρη εδραστήνε, πρόδε πάντων βουνών γεννάμε, λέει η Σοφία. Δηλαδή, πριν ακόμη οργανωθεί η δημιουργία, πρώτου όρη εδραστήνε, αναφέρεται στην γη βεβαίως, ο Πατήρ με γεννά. Προσέξτε το ρήμα, γεννά. Το συμπέρασμα είναι ότι η ενυπόστατο σοφία έχει δύο διαστάσεις. Είναι ο αλήθειος Θεός, δηλαδή εκείνος που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος,
Σας έχω πει κι άλλοτε ότι αίδιο σημαίνει ο χωρίς αρχήν και ο χωρίς τέλος, ενώ ο αιώνιος είναι εκείνος ο οποίος έχει αρχήν αλλά δεν έχει τέλος. Έχει μια διαφορά. Εμείς οι άνθρωποι θα είμαστε αιώνιοι. Ο Θεός είναι αίδιος, δεν είναι αιώνιος. Καταχρηστικά βεβαίως λέμε ο αιώνιος Θεός. Προσέξτε, καταχρηστικά. Και έτσι ο ίδιος Θεός είναι ο Θεός Λόγος και χρησιμοποιείται το ρήμα γενό και ο μέλλον, εκείνος που πρόκειται να ενανθρωπίσει, και εδώ χρησιμοποιείται το ρήμα κτίζω, γενό και κτίζω. Το γενό αναφέρεται στην Θεία Φύση και το κτίζω αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση. Συνεπώς, αφού εμείς σήμερα ζούμε μετά την ενανθρώπιση της εν υποστάτου σοφίας, ο καλύτερος χαρακτηρισμός για να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και κλείνω με το χωρίο, αγαπητοί μου, αυτό για να προχωρήσουμε εις το επόμενο χωρίο, το δέκατον κατά σειρά. Εν σκηνή Αγία ενώπιον αυτού ελειτουργήσα και ούτως εν σιών εστηρίχθην. Σας υπενθυμίζω ότι ολόκληρο το 24ο κεφάλαιο αναφέρεται στην ενυπόστατον σοφία, και η ενυπόστατον σοφία ομιλεί πρώτων ενικών πρόσωπων. Εγώ η σοφία, εγώ. Γι' αυτό λέει ελειτουργήσα, εστηρίχθην και ούτω καθεξής. Δηλαδή, θα το μεταφράσουμε, εις την Αγία του σκηνή του μαρτυρίου και του ναού αργότερα υπηρέτησα, λέγει η ενυπόστατο σοφία, και έτσι μόνιμα εγκαταστάθηκα εις την Σιών. Από το στίχον αυτόν έως τέλους του όλου κεφαλαίου, και είναι τα 2/3 του όλου κεφαλαίου τα υπόλοιπα, η σοφία ενεί τον εαυτόν της, περιοριζομένη εις τον λαόν της τον οποίον εξέλεξε. Η σοφία ελειτουργήσε με ιερατικά καθήκοντα, αρχικά βέβαια εις την σκηνή του μαρτυρίου, ύστερα δε, δηλαδή στην έρημο, ύστερα δε κατοπίνα εις τον ναό του Σολομώντος. Μην ξεχνάτε ότι και στην Καινή Διαθήκη, όταν πήρε την ανθρωπίνη φύση ο Χριστός, στάθηκε ο Μέγας Αρχιερεύς. Η φράση, οι λέξεις, ο χαρακτηρισμός είναι στην Καινή Διαθήκη. Ουκ έχουμε, λέει, αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσετε σας ασθενείες ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, και επειδή φέρει την ανθρωπίνη φύση, είναι εκείνος που κινείται ως προς τα προς τον Θεόν. Δηλαδή με την ανθρωπίνη του φύση τροποντινά λειτουργεί στον Θεόν Πατέρα. Αν θέλετε ακριβέστερα, έτσι να είμαι θα ακριβής, με την ανθρωπίνη του φύση ο Υιός υπηρετεί τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω από έναν χαρακτηρισμό λειτουργικών, και ότι ελειτουργήσε, λέγει, πρώτου Πατρός μπροστά στον Πατέρα. Αυτό το κατανοούμε, το πως πρώτου Πατρός εννοείται πάντοτε με την ανθρωπίνη του φύση, ή πριν ενανθρωπίσει δυνάμει της ανθρωπίνης φύσεως που θα ελάμβανε αργότερα, το κατανοούμε από την χριστιανική λατρεία ως εξής.
Λατρεία χριστιανική είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι το αποκορύφωμα της λατρείας του Θεού. Πάρα πολλά πράγματα αποτελούν λατρεία του Θεού, αλλά η Θεία Λειτουργία είναι το αποκορύφωμα. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να λείπουμε από τη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου. Αμαρτάνομαι πολύ όταν λείπουμε. Αρκεί σας υπενθυμίσω κάτι που το ξέρετε, ότι εάν ο χριστιανός λείψει χωρίς λόγο 3 Κυριακές συνεχείς από τη λατρεία, αυτός λέγει αφορίζεται. Έχει το επιτίμιο της ακοινωνισίας, να μην κοινωνήσει. Είναι πολύ φοβερό πράγμα αυτό. Εκείνοι δε που πάνε 2 και 3 φορές το χρόνο και λοιπά, τι να πούμε, στην εκκλησία εννοείται, ή εκείνοι που σου λένε ναι πηγαίνω στην εκκλησία και εγώ επειδή ξέρω πως κινούνται λέω κάθε Κυριακή. Ναι, κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή, επαναλαμβάνω το ερώτημά μου. Όχι και κάθε Κυριακή. Προσέξατε, το είναι σοβαρότατον αμάρτημα. Σοβαρότατον. Πρέπει να εκκλησιαζόμεθα, γιατί αποποιούμεθα την θυσία του Χριστού, την αποδοκιμάζουμε τη θυσία του Χριστού όταν δεν εκκλησιαζόμεθα. Λοιπόν, λέγει εκεί σε μία ευχή της Θείας Λειτουργίας, σίγαρ ή, διότι σύ είσαι, ποιος σύ, ο Ιησούς Χριστός. Γιατί η ευχή αποτείνεται εις Αυτόν. Είναι πρώτου καθαγιασμού των τιμίων δώρων αυτή η ευχή. Σύ είσαι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών, Χριστέ ο Θεέ μας. Προσέξτε, ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Σύ ο ίδιος είσαι που προσφέρεις. Γιατί, γιατί είσαι αρχιερεύς. Πού προσφέρεις? Εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών, όπως σας εξήγησα προηγουμένως. Και εις τον Πατέρα και εις τον Υιόν και εις τον Πνεύμα το Άγιον. Γιατί, γιατί ένας είναι ο Θεός. Μία είναι η ουσία του Θεού. Τρία τα πρόσωπα, ε. Σύ λοιπόν είσαι εκείνος που προσφέρει, αλλά τι προσφέρει? Τον εαυτό σου προσφέρεις. Είσαι ο προσφερόμενος. Προσφέρον και προσφερόμενος. Δεν είναι αντιφατικά πράγματα. Ξέρεις τι πει να προσφέρεις εσύ τον εαυτόν σου. Να είσαι ο αρχιερεύς και το ιερείον. Ιερείον θα πει θύμα. Το σφάγιον. Προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Εσύ είσαι εκείνος ο οποίος τελικά προσδέχεσαι τη θυσία. Θυσιάζεις, θυσιάζεσαι και προσδέχεσαι τη θυσία. Ο προσδεχόμενος και διαδιδόμενος και διαδίδεσαι, μοιράζεσαι σε όλο το λαό. Εδώ ο ιερεύς τι ρόλο παίζει? Απλώς δανείζει τα χέρια του, δανείζει τη γλώσσα του, τίποτε άλλο. Έτσι εγίνεται και στο παλαιόν ιερατείον. Με άλλα λόγια, η ενυπόστατο σοφία ήτο πίσω από τους ιερείς και η ενυπόστατο σοφία ήταν εκείνη η οποία λειτουργούσε προς τον Θεόν, τον Άγιον Τριαδικών Θεόν. Ξαναλέγω, οι ιερείς ήσαν μπροστά, πίσω η ενυπόστατο σοφία. Γι' αυτό λέγει το χωρίο, εγώ λέγει ελειτουργήσα εν σκηνή και εν ναό. Και εις τη σκηνή του μαρτυρίου τότε στην έρημο, γιατί μέχρι τότε όταν έγινε η σκηνή δεν υπήρχε κανένα δείγμα, κανένα σημείο ορατό, υλικό προσφεράς θυσιών, και τώρα και εις τον ναόν, εννοείται του Σολομώντος. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας το προσέξουμε αυτό, πολύ περισσότερο όταν έχουμε πια στην Καινή Διαθήκη την ενυπόστατο σοφία ενανθρωπίσασα. Και αυτά που προσφέρομαι, το κρασί και το ψωμί, αυτά μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα της ενανθρωπισάσης σοφίας του Θεού.
Και είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού εν μυστηρίο. Δεν μπορούμε βέβαια να το αντιληφθούμε, και το θέμα αυτό έχουμε πει πάρα πολλά. Είναι σημείο αναφοράς της πίστεως αυτό. Προσέξατε το να πεις πιστεύω εις τον Ιησού Χριστό είναι μια κουβέντα. Πιστεύεις ότι είναι το σώμα του και το αίμα του πραγματικά? Εκεί είναι το κριτήριο της πίστεως, η αναφορά της πίστεως. Γι' αυτό εάν κανείς δεν πιστεύει και κοινωνεί, έχει αμφιβολία, αμαρτάνει μέχρι θανάτου. Προσέξτε, μέχρι θανάτου, ακόμη και βιολογικού θανάτου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, που όποιος λέει κοινωνία αναξίως, για επειδή δεν διέκρινε, δεν ξεχώρισε ότι αυτός αρρωσταίνει ή και πεθαίνει. Γι' αυτό λέγει αρκετοί από εσάς είναι άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί. Κοιμώνται ικανοί. Πολύ σοβαρό. Γι' αυτό όταν κοινωνούμε και διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, μέσα στο ναό, το τμήμα εκείνο που διαβάζουμε, έχουμε σε 4 κομμάτια την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Το ένα κομμάτι είναι από βραδύ, στο απόδειπνο που κάνουμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι το πρωί. Το τρίτο κομμάτι είναι λίγο πριν κοινωνήσουμε. Και το τέταρτο κομμάτι είναι αφού έχουμε κοινωνήσει. Είναι 4 κομμάτια η ακολουθία της Θείας Ευχαριστίας. Λοιπόν, λίγο πριν κοινωνήσουμε, λέμε το εξής τροπάριον. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Είδατε, έτσι πιστεύω. Δηλαδή, ακόμη πιστεύω ότι αυτό που τώρα θα πάρω σε 1-2 λεπτά, αυτό είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Πιστεύω ότι είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Δεν συμβολίζει το σώμα σου και το αίμα σου. Είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Γι' αυτό, όταν ο ιερεύς λέει «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται», αυτό το πίστεως δεν αναφέρεται γενικά στην πίστη, αλλά αναφέρεται ειδικά εις την πίστη, εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ξέρετε ότι αν δεν έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για Εκκλησία. Όπως και οι προτεσταντικές κοινότητες δεν μπορούν να μιλάνε για Εκκλησία, γιατί δεν πιστεύουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το έχουν ως σύμβολο. Συνεπώς, γι' αυτό και το χύνουν κι άλλο, το σας το έχω πει αυτό στον αρχή, και ότι περισσεύσει. Αν δεν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο εξασφαλίζεται με την ιεροσύνη, εκείνοι που δεν έχουν ιεροσύνη δεν μπορούν να έχουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Οι Προτεστάντες δεν έχουν ιεροσύνη, ή ακριβέστερα διαδοχήν ιεροσύνης, τότε δεν έχουμε Εκκλησία. Γιατί τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Και το συνιστούμε εμείς τρώγοντες και πίνοντες το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και μεγάλο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας προσέξουμε πολύ. Είδατε ότι και στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος, ο ίδιος ο Χριστός. Μάλιστα λέγει ο ιερεύς στην Αγία, στην Θεία Λειτουργία, ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές. Εμείς είμαστε συγκυλινδούμενοι, δηλαδή μπερδευόμενοι, θα το πω έτσι χοντρικά, με τις αρχικές επιθυμίες και τις ειδονές. Προσέρχεστε, να προσέρχει κανείς, ή προσεγγίζει ή λειτουργήσει βασιλεύτης δόξης, ή να σε προσεγγίσει ή να λειτουργήσει σε σένα ο βασιλιά της δόξης. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι την οποίαν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, που την πήρες από τα χέρια μας, λέει ο ιερεύς,
και της η παρεστήκαση, αν και παρεστάθησαν σε σένα χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά, όλος ο αγγελικός κόσμος. Ξέρετε ότι όπου γίνεται τελή τη Θεία Λειτουργία, είναι παρόντες άγγελοι, αρχάγγελοι κλπ. Όπου τελείται. Διαβάστε σπίτι σας το τροπάριο του Αγίου Σπυρίδωνος, ο οποίος ελειτουργεί, δηλαδή κατ' ορατών τρόπων, με τους Αγίους Αγγέλους. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος λέει: γνωρίζω άνθρωπον, και αυτός ο άνθρωπος που γνωρίζει πιθανότατα είναι ο ίδιος, ότι όταν λειτουργούσε έβλεπε Αγίους Αγγέλους προς τιμήν του κατατεθειμένου σώματος του Χριστού στην Αγία Τράπεζα. Βεβαίως είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι η σκηνή και ο ναός αποκαλούνται η σκηνή του μαρτυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, και ο ναός, εννοείται ο ναός του Σολομώντος, αποκαλούνται Άγιοι. Είναι τα Άγια, όπως έχουμε τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Πολύ δε περισσότερον ο ναός ο χριστιανικός είναι τα Άγια των Αγίων. Πολύ περισσότερον. Και λειτουργία, όταν λέει λειτουργήσα, σημαίνει λατρεία. Λατρεύω, προσφέρω τιμήν. Και πηγαίνουμε στον 11ο στίχο, αγαπητοί, στον επόμενο στίχο. Εν πόλη η αγαπημένη ομοίως με κατέπαυσε, και εν Ιερουσαλήμ η εξουσία μου. Δηλαδή, ομοίως με ανέπαυσε ο πατήρ, πάντα ομιλεί η σοφία η ενυπόστατος στο πρώτο ενικό πρόσωπο, και εκεί λέγει με ανέπαυσε ο πατήρ στην αγαπημένη εις αυτόν πόλη, και η Ιερουσαλήμ ετέθη στην εξουσία μου. Ας προσέξουμε ένα νέο στοιχείο. Η Ιερουσαλήμ, λέγει, είναι η πόλη αγαπημένη στον Θεό. Πράγματι, σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, Παλαιάς Διαθήκης, αυτό το συναντούμε. Για παράδειγμα, στον 131ο ψαλμόν λέγει ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, διάλεξε ο Κύριος την Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Την εξέλεξε για κατοικία του. Ο δε 86ος ψαλμός μας πληροφορεί: αγαπά Κύριος τα σπήλας Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Τα σκηνώματα Ιακώβ, είναι, ο Ιακώβ είναι ο Ισραήλ, είναι Ισραηλίτε, είναι ο εγγονός του Αβραάμ, έτσι, και λέγονται Ισραηλίτε ή τα σκηνώματα Ιακώβ, είναι οι πόλεις που ήταν εγκατασπαρμένες στη γη Χαναάν. Πιο πάνω, λέει, από όλα τα χωριά και τις πόλεις, ο Κύριος αγαπά τις πύλες Σιών. Η Σιών είναι η Ιερουσαλήμ. Είναι γνωστό ότι ο Θεός έδωσε όλα τα στοιχεία της ανοικοδομήσεως του ναού του Σολομώντος μέχρι λεπτομεριών. Τα στοιχεία αυτά τα έδωσε εις τον Μωυσή 500 χρόνια περίπου πριν κτιστεί ο ναός. Το σχέδιο, δηλαδή, το σχέδιο, ναι, οι λεπτομέρειες, τα πάντα. Τόσο μήκος, τόσο πλάτος, μέχρι τι στολίδια θα έχει η επτάφωτος λιχνία, δύο κολόνες μπροστά κλπ. Χάλκινες κολόνες. Όλα μέχρι λεπτομεριών. Πώς θα είναι το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, των θυμιαμάτων των θυσιαστήριων, τα Άγια των Αγίων κλπ. Όλα αυτά
υπόθηκαν εις τον Μωυσή. Και το καταπληκτικό ξέρετε ποιο είναι? Το εξής. Το καταπληκτικό είναι, αγαπητοί, ότι όταν ο Μωυσής μία τεσσαρακονταετία λειτουργεί, διακονούσε τον Θεόν και τον λαόν, του είπε ο Θεός, κοίταξε όλα αυτά που σου λέω δια τον προσεχή ναό που θα γίνουν, δες τις λεπτομέρειες. Πού τις είδε? Δεν τις άκουσε μόνον, αλλά και τις είδε. Δηλαδή του παρουσίασε ο Θεός εικόνες. Αυτό μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, και του είπε ώρα, πρόσεξε, κατά το πως είδες όλα αυτά που σου είπα, ακριβώς έτσι θα κατασκευαστούν. Συνεπώς, τι είναι εκείνα όλα τα οποία κατασκευάζονται εδώ στη γη? Είναι αντίτυπα, η φράση είναι του Αποστόλου Παύλου, αντίτυπα των αληθινών, των πρωτοτύπων δηλαδή. Η φράση είναι του Αποστόλου Παύλου, αντίτυπα των αληθινών. Δηλαδή εκφράζουν με αυτήν την εικόνα των αντιτύπων, εκφράζουν την ουρανία πραγματικότητα. Πώς? Ο Θεός το γνωρίζει. Ο Θεός όμως θέλει αυτά να γίνουν όπως εκείνος κρίνει και θέλει. Αυτό έτσι και εκείνο έτσι. Η λιχνία θα είτε ο επτάφωτος, όχι οκτάφωτος, όχι τρίφωτος, επτάφωτος. Και το άλλο έτσι και το άλλο έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε κάπως αναλυτικότερα ότι αυτά της Παλαιάς Διαθήκης αποτελούσαν ένα αντίτυπο των της Καινής Διαθήκης. Και των της Καινής Διαθήκης οπωσδήποτε είναι αντίτυπα των αληθινών στον ουρανό. Άρα τα της Παλαιάς Διαθήκης είναι αντίτυπα αντιτύπων. Όπως ο άνθρωπος δεν είναι εικόνα του Θεού, είναι εικόνα του Χριστού, έστω κι αν είναι προθύστερο χρονικά, ο οποίος είναι εικόν με την ανθρωπίνη του φύση, εικόν του αόρατου Θεού, μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και συνεπώς ο άνθρωπος είναι εικόνα, εικόνος. Έτσι και εδώ αντίτυπα αντιτύπων. Πάντως όλα αυτά, παρακαλώ, δόθηκαν από τον Θεό. Και έτσι ένα μόνο δεν καθορίστηκε στον Μωυσέα: ο τόπος. Είπε και έγραψε, είναι γραμμένα αυτά στην Πεντάτευχον, ότι όταν θα μπείτε στη γη Χαναάν, τότε θα σας υποδείξει, λέει ο Θεός, σε ποιον τόπον θα κτιστεί ο ναός. Και αυτός ο τόπος που επροτάθη αργότερα δεν είναι άλλος από το λόφο Σιών εν Ιερουσαλήμ. Είναι γνωστό ότι προϋπήρχε η Ιερουσαλήμ του λαού του Ισραήλ, και δεν την έκτεσαν συνεπώς οι Ισραηλίτες την Ιερουσαλήμ. Αλλά εδώ λέγει ότι τα σκηνώματα Ιακώβ, ή ακόμη ηρετήσα το αυτήν την Σιών, εις κατοικίαν εαυτό, αγάπησε τόσο πολύ. Γιατί αγάπησε ο Θεός τόσο πολύ αυτήν την πόλη, και μάλιστα εφόσον δεν εκτίστη από τους Εβραίους? Προσέξτε, η πόλη αυτή καταρχάς στάθηκε έχουσα βασιλέα της τον Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ βεβαίως είναι σύγχρονος του Αβραάμ. Ο Αβραάμ όταν ήρθε στη γη Χαναάν τον βρήκε τον Μελχισεδέκ.
αυτό το μυστηριώδες συμβολικόν πρόσωπο, του οποίου η ιεροσύνη, θα ήταν η ιεροσύνη της ενανθρωπίσεως, της υποστάτου σοφίας. Γραμμένο τον 10ο αιώνα, ο δεύτερος ψαλμός από τον, Δαβίδ, καθαρά δαβιτικός ο ψαλμός αυτός, λέγει «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά...» Ποιος είσαι ιερεύς? Γιατί ο Μελχισεδέκ έζησε 1000 χρόνια πρώτου Αβραάμ. Αυτό το «Συ είσαι» ποιος? Εσύ ο Υιός του Θεού, η ενυπόστατο σοφία. Είσαι, λέει, ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Δηλαδή, όχι κατά την τάξη Ααρών, από όπου προέρχεται η ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά κατά την τάξη Μελχισεδέκ, η οποία είναι τάξη της Καινής Διαθήκης. Γιατί? Διότι ο Μελχισεδέκ, αυτό το επίτηδες μυστηριώδες πρόσωπον, επίτηδες, δηλαδή αποσιωπάται ο πατέρας του, η μητέρα του, η πότε γεννήθηκε, η γενεαλογία του, το λέει σαφώς ο Απόστολος Παύλος. Απάτορ, γιατί κατά την ανθρωπίνη του φύση ο Χριστός δεν θα είχε πατέρα. Αμήτορ, γιατί κατά τη θεία του φύση δεν θα είχε μητέρα. Αγενεαλόγητος. Και το αγενεαλόγητος αναφέρεται στην θεία φύση. Και ούτω καθεξής, διότι κατά την ανθρωπίνη φύση είναι γενεολογημένος. Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ, Ισάκ γέννησε τον Ιακώβ. Και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν τύπος του Χριστού ο Μελχισεδέκ. Ο άνθρωπος αυτός εγνώριζε τον αληθινόν Θεό. Πώς? Αγνοούμε. Ήσαν μερικά πρόσωπα στον πρώτο Αβραάμ χρόνο που εγνώριζαν τον αληθινό Θεό από παράδοση, από την εποχή του Αδάμ και της Εύας. Αυτή βέβαια η πίστη παρέμεινε σε πολύ πολύ λίγα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά ζούσαν τη διαθήκη της πίστεως. Όπως ο Αβραάμ επίστευσε και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη, λογαριάστηκε για αρετή και για δικαίωση. Και ο Μελχισεδέκ ήταν πρόσωπον της πίστεως. Μάλιστα, βλέπουμε μία σχέση εδώ του Αβραάμ και του Μελχισεδέκ να γίνεται μία προσφορά άρτου και ίνου. Και αυτό είναι πολύ ενδεικτικό. Και ούτω καθεξής. Ευλογήθηκε δε ο Αβραάμ από τον Μελχισεδέκ. Σημειώστε και αυτό. Άρα λοιπόν ο ευλογών είναι ανώτερος από τον ευλογούμενον. Έτσι ο Αβραάμ είναι κατώτερος από τον Μελχισεδέκ. Δηλαδή ο Χριστός, με άλλα λόγια στην ιεροσύνη, είναι ανώτερος από τον Αβραάμ που εγέννησε τον Ααρών, από όπου προέρχεται η ιεροσύνη. Όλα είναι καταπληκτικά αυτά και πολύ σπουδαία. Είναι μία, ας μου επιτραπεί να πω, σε έναν άλλο χώρο η ιστορία του Ιησού Χριστού. Σε έναν άλλο χώρο, δηλαδή σε έναν χώρο ανύποπτον, που τα περνάμε αυτά και δεν καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Έτσι, ήταν αγαπητή η πόλη αυτή, διότι ο Μελχισεδέκ, ο βασιλεύς Σαλήμ, όπως λέγει εκεί η Αγία Γραφή, ή το πρόσωπον πίστεως. Και το πρόσωπό του θα ήτο εκείνο που θα απαιτέλει τύπον του Ιησού Χριστού. Κατά την τάξη Μελχισεδέκ, η ιεροσύνη του Χριστού. Γι' αυτό αγαπάει η ενυπόστατα σοφία την πόλη Ιερουσαλήμ. Αλλά και ο Αβραάμ, άνθρωπος πίστεως. Αλλά και ο Δαβίδ, άνθρωπος πίστεως. Κατά την παράδοση ο Αβραάμ επήγε εις τον λόφον Σιών ή Μωρία, το πω το με ωμέγα, το ρήμε γιώτα,
να θυσιάσει τον Ισαάκ. Είναι γνωστό ότι η πόλη σε αυτή έχει το επάνω σε 7 λόφους. Εκεί πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ το γιο του, αρκετά μακριά από το σπίτι του. Οπότε εκεί ο Αβραάμ ονομάστηκε ο πατήρ της πίστεως, ο άνθρωπος της Διαθήκης της πίστεως. Αργότερα και ο τόπος έγινε αγαπητός, αργότερα ο Δαβίδ. Θυμηθείτε εκεί στην επί του όρους ομιλία που λέει ο Χριστός το εξής: δεν μπορείς να ορκιστείς στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη Σιών, γιατί είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως. Γιατί είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως, δηλαδή του Δαβίδ? Διότι ύστερα από 500 χρόνια οι Εβραίοι κατέκτησαν την Ιερουσαλήμ, και την κατέκτησε ο Δαβίδ. Ήταν οχυρά πόλης. Γι' αυτό λοιπόν, για αυτούς όλους τους λόγους, θα λέγαμε η πόλη αυτή ήταν αγαπητή εις την ενυπόστατον σοφία. Την πήρε την πόλη από τους Ιεβουσαίους ο Δαβίδ. Αλλά μην λησμονούμε ακόμη ότι ο Θεός είναι ο εναγίης αναπαυόμενος, και εφόσον υπήρξαν άγια πρόσωπα εις την πόλη αυτήν, έστω ακόμη και προ του Αβραάμ, έτσι ο Θεός αγαπά τον τόπον αυτόν, γιατί αγαπά τους Αγίους του. Έτσι η Ιερουσαλήμ γίνεται υπό την εξουσία της ενυποστάτου σοφίας. Στην πόλη αυτή θα δείξει η ενυπόστατο σοφία, όταν θα ενανθρωπίσει όλη της την αγάπη και εις τους κατοίκους της πόλεως, προπαντός δε με την ενανθρώπισή της και με τη σταύρωσή της. Και όμως, αν θέλετε ένα παιδαγωγικό στοιχείο, δεν διστάζει η ενυπόστατο σοφία, αν ξέρετε, να ξέρετε ότι η δική μας η παιδαγωγική είναι ανώτερη από του Θεού, το ξεχνάτε. Δεν διστάζει να πάρει από ταυτί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και να τους στείλει στη Βαβυλώνα εχμαλώ τους. Δεν διστάζει. Και η πόλη αυτή επανειλημμένος να λαιλατηθεί και να πυρπολιθεί. Ο Ναβουχοδονόσορ την ελαιλάτησε, επέτρεψε δε και ο ναός να λαιλατηθεί. Ναι, δεν διστάζει. Είπα, η δική μας παιδαγωγική είναι θεϊκότερη του Θεού. Όταν εμείς λέμε μην αγγίξεις το παιδί, γιατί θα αποκτήσει αισθήματα καταπιέσεως κτλ. Είμαστε θεϊκότεροι του Θεού, αναμφισβήτητα. Ξέρετε πόσα παιδαγωγικά στοιχεία, αγαπητοί μου, βγαίνουν από την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη? Ας το ξέρουμε αυτό. Και προχωρούμε στον 12ο στίχο. Λέγει εδώ, πάντα στο πρώτο πρόσωπο υπενθυμίζω: και ερίζωσα εν λαό δεδοξασμένο, εν μερίδι Κυρίου κληρονομίας αυτού, λέγει η Σοφία, και έριψα ρίζες σε λαό δοξασμένο, που ήταν μερίδιο της κληρονομίας του Κυρίου. Είναι ένα πολύ ωραίο χωρίο, όπως θα το δείτε. Η Σοφία εδώ κατοικεί, δηλαδή ριζώνει. Ριζώνω θα πει ρίχνω ρίζες, έχει σημασία αυτό, εν λαό δεδοξασμένο. Αλλά τι είναι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να κάνει τον λαό του Ισραήλ ένδοξον? Τι θα ήταν εκείνο? Μήπως η μεγάλη του εδαφική έκταση? Καθόλου. Αφού μας εκπλήσει το γιατί ο Θεός δεν αύξησε τα εδαφικά όρια του λαού του, ήτανε πάντοτε μικρά. Μόνο στην εποχή, θα λέγαμε, του Σολομώντος ζήσαν οι Εβραίοι τη μεγαλύτερα των εδαφική έκταση.
ήταν πάντοτε τα όρια μικρά. Ποια πόσα, εκείνα που συναντούμε και σήμερα. Οι εχθροί δε του Ισραήλ ήταν πάντοτε γύρω και πάντοτε απειλούσαν την εδαφική ακεραιότητά του. Γνωστό αυτό. Θα έλεγε κανείς μια ολόκληρη γη του Κυρίου, η γη και το πλήρωμα αυτής. Γιατί κατοικεί σε ένα λαό τέτοιον που τόσο μικρό και δεν του δίνει κάποια άνεση εδαφική? Είναι μερικά ερωτήματα που μας μπερδεύουν λίγο. Μήπως ακόμα οι ιστορικές περιπέτειες του λαού ήσανε τόσο σπουδαίες? Μίζερες ήσαν. Οι ιστορικές περιπέτειες του λαού του Ισραήλ ήσαν μίζερες. Μήπως ακόμη ήταν ένδοξος λαός εκ του αριθμού των κατοίκων του λαού? Καθόλου. Οι Εβραίοι ήσαν πάντοτε ολιγάριθμοι. Μέχρι σήμερα. Ξέρετε πώς είναι οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο? Όχι στο Ισραήλ. Σε όλο τον κόσμο ξέρετε πώς είναι οι Εβραίοι? 11 εκατομμύρια. Μόνον 11 εκατομμύρια. Εδώ βέβαια να σας πω ότι Ισραήλ και Ελλάς έχουν παράλληλες ιστορίες. Είναι καταπληκτικό. Γιατί και εμείς είμαστε περιούσιοι ως λαός του Θεού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ξέρετε, όταν ο Θεός θέλει να παιδαγωγεί, δεν δίνει πλουσιοπάροχα τα αγαθά του. Όχι. Είσαι πατέρας πλούσιος και θέλεις να δώσεις το παιδί σου, στο αγόρι σου, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, χρήματα, λίρες να διασκεδάσεις. Όχι, αν είσαι καλός πατέρας, θα παιδαγωγήσεις με λιτότητα το παιδί σου. Και επειδή αγαπούσε ο Θεός τον Ισραήλ και την Ελλάδα, πάντοτε επέτρεπε όλες αυτές τις περιπέτειες για να μας παιδαγωγεί. Αν θέλετε, δεχτείτε το. Μήπως ακόμη οι Εβραίοι έκαναν νικηφόρους πολέμους για να είναι ένδοξος λαός? Γιατί έτσι τον αποκαλεί εδώ η Αγία Γραφή. Λαό δε δοξασμένο, και το λέγει η ίδια η Σοφία. Όποτε νικούσαν οι Εβραίοι, πάντοτε νικούσαν με τη βοήθεια του Θεού. Πώς το λέει εκεί ένας ψαλμικός στίχος? Όχι, λέει, με άρματα η νίκη μας, ούτε με τα χέρια μας, ούτε με τα σπαθιά μας. Ο Κύριος, λέει, πάντα μας βοηθούσε. Πού λοιπόν είναι η δόξα αυτού νου του λαού? Και είχαν όχι λίγες ήττες οι Εβραίοι στους πολέμους των. Είχαν και αιχμαλωσίες. Πρώτα το Βόρειο Βασίλειο εχμαλωτίστηκε στους Ασσυρίους, Νινεβίτας. Μετά το Νότιο Βασίλειο, ύστερα από 120 χρόνια, στους Βαβυλωνίους. Ένας λαός με περιπέτειες ιστορικές που εμείς θα τις κρίναμε παθητικής διαστάσεως. Μήπως ο λαός αυτός στάθηκε ένδοξος στις τέχνες, στις επιστήμες, στον πολιτισμό? Οι Εβραίοι ποτέ δεν διεκρίθησαν, αγαπητοί μου, για πολιτισμό. Ποτέ. Μάλιστα εμιμήθησαν τους απογόνους του Σιθ. Είναι γνωστό αυτό, ότι από όλα τα παιδιά του Αδάμ που διεκρίθησαν δύο παιδιά, αντί του Άβελ ο Σιθ, το όνομα Σιθ θα πει αντικατάστασης. Δηλαδή ο Σιθ ήτο εκείνο που θα ήτο ο Άβελ. Και ο Κάιν, αυτά τα δύο παιδιά διεκρίθησαν. Και βέβαια από τα δύο αυτά παιδιά έκανε πολλά παιδιά ο Αδάμ, πολλά αγόρια και πολλά κορίτσια. Το λέει η ίδια η Αγία Γραφή. Είπα απλώς διεκρίθησαν, έγιναν δύο λαοί. Και από τη γενναία του Κάιν ανεπτύχθη ο πολιτισμός. Ενώ δεν αναφέρει επίτηδες σιωπά η Γραφή ότι δημιουργήθηκε πολιτισμός από την γενναία του Σιθ. Ούτε καν αναφέρεται ότι κτίζει πόλεις ο Σιθ. Ενώ αντιθέτως αναφέρεται ότι ο Κάιν κτίζει πόλεις. Φάνομαι μάλιστα
σε έναν απόγονο του Κάιν, τον Λάμεχ. Αυτός είχε 4 παιδιά, 3 αγόρια, 1 κορίτσι. Ο πρώτος, ο Ιωβίλ, σας το λέω για την ιστορία, ήταν κτηνοτρόφος. Ξέρετε, ήταν μεγάλη η επινόηση του ανθρώπου να συλλάβει και να εξημερώσει ζώα, και έτσι να είναι κτηνοτρόφος, να εκμεταλλευτεί το γάλα τους, το τυρί τους, αν θέλετε, την προβιά τους, οτιδήποτε. Ή μεταφορικά μέσα να είναι, να τον βοηθάει σε διάφορες δουλειές, μεταφορές του κτλ. Τον άνθρωπο. Ο Ιουβάλ ήταν μουσικός, καλές τέχνες. Ο Θόβελ ή το Χαλκεύς μας λέγει. Βλέπετε, αναφέρει μετακριβίας των χαλκών. Προηγείται ο χαλκός του σιδήρου, από πλευράς εννοείται επεξεργασίας. Η Νοεμά, η γυναίκα, η αδερφή τους. Νοεμά θα πει ωραία, όπως και Νοεμήν θα πει ωραία. Ήταν υφαντουργός, επενόησε την υφαντουργική, δηλαδή το να πλεχτούν ίνες, να πλεχτούν ίνες και να αποτελέσουν ύφασμα. Θεωρείται πολύ σπουδαία επινόηση σε αυτή, δηλαδή στοιχεία πολιτιστικά. Οι Εβραίοι ποτέ όμως δεν διακρίθησαν πολιτισμικά. Ο ανεικονισμός τους δεν άφηνε περιθώρια αναπτύξεως της γλυπτικής, της ζωγραφικής κλπ. Διότι απειγορεύεται ο εικονισμός. Δεν έπρεπε τίποτε να ζωγραφίσουν. Και εκείνα τα οποία υπήρχαν στο ναό ήσαν λίγα και λιτά. Όπως φερειπίν στην επτάφωτη λιχνία λέγει εκεί ο Θεός, θα υπάρχουν λουλούδια της ροδιάς από χρυσό φτιαγμένα κλπ. Πολύ λίγα, στοιχειώδη. Ούτε ανέπτυξαν αρχιτεκτονική. Μοναδική αρχιτεκτονική είναι ο ναός του Σολομώντος. Και αν το θέλετε, τα στοιχεία τα έδωσε ο Θεός. Ό,τι κατασκεύασαν, πάντοτε το κατασκευάζουν οι Εβραίοι βάσει σχεδίων από τον Θεό. Δεν υπάρχει στους Εβραίους καμία έμπνευση. Πολιτιστική έμπνευση. Ούτε αθλητισμός. Δεν υπάρχει αθλητισμός στους Εβραίους. Θυμηθείτε στους χρόνους τους ελληνιστικούς, όταν τότε που γράφτηκε το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ότι οι Έλληνες ήθελαν να καθιερώσουν τον αθλητισμό στους Εβραίους, γιατί ήταν ένα μέσον, ακούστε τη φράση που θα πω, ένα μέσον που θα οδηγούσε εις την ειδωλολατρία. Παραβάλλατε τον Ολυμπισμό της εποχής μας. Παραβάλλατε, τίποτα άλλο δεν λέγω. Αφή, άναμα, φωτιάς από την Ολυμπία κλπ. Κλπ. Και εκεί αντιστάθηκαν οι Εβραίοι, διότι ποτέ δεν έζησαν τον αθλητισμό, ούτε γυμναστήρια ποτέ. Στις μέρες εκείνες μαρτύρησαν οι 7 Μακαβαίοι, ο Ελεάζαρος ο δασκαλός των, η Σολομονή, η μητέρα των 7 Μακαβαίων και ούτω καθεξής. Μήπως ανέπτυξαν φιλοσοφία? Ποσός φιλοσοφία. Οι Εβραίοι ποτέ, ποτέ. Οι Εβραίοι έμεναν πάντοτε στην Αγία Γραφή. Βεβαίως είχαν μια επίδοση μόνο φιλολογική. Από φιλολογικής πλευράς η Αγία Γραφή είναι ένα μνημείο. Ένα μνημείο όχι μόνο των Εβραίων αλλά και ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Μην το ξεχνάμε. Οι ψαλμοί θεωρούνται μνημείων φιλολογικών και ούτω καθεξής. Τότε πού είναι η ένδοξος διάστασης του Ισραήλ, όταν τίποτε από όλα αυτά που είπαμε δεν έκαναν, δεν δημιούργησαν, δεν είχαν επιδόσεις? Ενώ οι Έλληνες, είναι γνωστό ότι όλα αυτά που αναφέραμε βεβαίως τα ανέπτυξαν όλα αυτά.
όλα και περισσότερα ακόμα. Αλλά τότε θα επαναλάβω πως λέγονται οι Εβραίοι ένδοξος λαός, λαός δεδοξασμένος, όπως λέγει εδώ η εν υπόστατο Σοφία. Αγαπητοί, όλη η δόξα του Ισραήλ βρίσκεται στην εκλογή του. Βρίσκεται στην εκλογή του εκείνη η δόξα του. Ότι αυτόν εξέλεξε ο Θεός, αυτό το λαό. Εκείνη η δόξα του. Και η εκλογή του βρίσκεται στον Αβραάμ, που ήταν ενάρετος, προπαντός όμως πιστός. Με βάση την πίστη στον αληθινό Θεό, ο λαός αυτός κατέγραψε την αποκάλυψη του Θεού, που αναφέρεται στην αποκάλυψη του αληθινού Θεού, στην αποκάλυψη της ιστορίας, της δημιουργίας του σύμπαντος και του ανθρώπου. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Μνημείων φιλολογικών καταγραφής μοναδικών. Δείτε παρακαλώ στους λαούς, λίγο πολύ γράψαν όλοι μια κοσμογονία και μια έτσι ανθρωπογονία. Μύθος, μύθος, μύθος. Εδώ βλέπει κανείς ένα μνημείο που σήμερα με τα, δηλαδή τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, τα καταγραφόμενα να αντέχουν. Μνημείων. Ακόμη στην αποκάλυψη της ενανθρωπίσεως της Θείας εν υποστάτου Σοφίας, εκεί απεκαλύφθη η Θεία Σοφία. Στην αποκάλυψη του νοήματος της υπάρξεως του ανθρώπου και του σύμπαντος. Γιατί έγινε το σύμπαν? Γιατί έγινε ο άνθρωπος? Μπόρεσε να απαντήσει ποτέ η ένδοξη ελληνική φιλοσοφία? Δεν μπόρεσε να απαντήσει. Αλλά ακόμα και στη θεολογία της ιστορίας, οι Έλληνες δημιούργησαν την φιλοσοφία της ιστορίας, δεν ακριβολογώ εδώ, και οι Εβραίοι δημιούργησαν τη θεολογία της ιστορίας. Ποια είναι η διαφορά? Επειδή ο Πλάτων θεωρούσε την ιστορία συμβεβικότα, γεγονότα, μη σταθερά, δεν άξιζε ο κόπος, έλεγε, να φιλοσοφίζει κανείς επί της ιστορίας. Βέβαια δεν είχε δίκιο, διότι αργότερα θα αναπτυχθεί. Σήμερα υπάρχει η φιλοσοφία της ιστορίας. Θα αναπτυχθεί η φιλοσοφία αυτή. Γιατί αυτό και γιατί εκείνο? Πώς αυτό το γεγονός και γιατί εκείνο και γιατί εκείνο? Είναι η φιλοσοφία της ιστορίας. Αυτά όμως κινούμενα ίσως από την ημαρμένη, από την ανθρωπίνη ικανότητα ή μη ικανότητα, για τον Εβραίο είναι η θεολογία της ιστορίας. Την ιστορία χωρίς να παραβιάζει τις ελεύθερες βουλήσεις ο Θεός, εκείνος κατευθύνει την ιστορία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Το θέμα είναι ακόμη τέλος ότι ο λαός αυτός έφερε την Πάναγνων Μαρία, που ήταν αυτή η Θεοτόκος, ο ελεύθερος καρπός της βαθίας ευσεβίας του λαού. Και εξ αυτής η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου της εν υποστάτου Σοφίας. Εκείνη η δόξα του Ισραήλ. Μπορεί να βλέπουμε τον Παρθενώνα, μπορεί να μελετούμε τους φιλοσόφους τους Έλληνες, μπορεί τούτο ή εκείνο, αλλά το θέμα είναι ότι υπερβάλλει ο Ισραήλ σε δόξα, γιατί εκεί ενυθρώπισε ο Θεός Λόγος. Συνεπώς, εκεί είναι όλη η δόξα του Ισραήλ. Αλλά θα δούμε κι άλλα που δείχνουν τη δόξα του Ισραήλ. Πρώτα ο Θεός, την ερχομένη Τρίτη.